Μας λέει η Αμερικάνικη Τράπεζα πρώτον ότι έχει αρχίσει να διαφαίνεται το τέλος των μνημονίων και θα έχει πολιτικά ωφέλη η σημερινή κυβέρνηση, έτσι λέει η Citi. Δεύτερον, λέει ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει και πάλι πρόσβαση στις αγορές. Τα πίτερα στην μνημονία. Και τρίτον, τα πιο δύσκολα μέτρα διάλυσης, διάσωσης έχουν ήδη περάσει. Τι λέτε, κύριε Φορτσάκη? Εγώ θα ήθελα πρώτα, κύριε Λιάτσο, να πω ότι εκπλήσαμε που ακούω τον συνάδελφό μου, τον κύριο Παυλίδη, να μιλάει για φιλελευθερισμό στην πολιτική των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Και θέλω να θυμίσω σε όλους ότι η πολιτική που ακολουθούν οι ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ κάθε άλλο παρά φιλελεύθερη είναι. Είναι μια κρατικιστική πολιτική η οποία στηρίζεται στην επιβολή ολένα και μεγαλύτερων φόρων και ολένα και μεγαλύτερων κοινωνικών εισφορών. Και επίσης στηρίζεται στην ουσιαστικά παρεμπόδιση κάθε σοβαρής επένδυσης. Ξέρουμε όλοι ότι έχουν σταματήσει μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Η πολιτική που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα δεν έχει τίποτα να κάνει με την φιλελεύθερη πολιτική την οποία η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει, δηλαδή με τον κοινωνικό φιλελευθερισμό της Νέας Δημοκρατίας. Ο οποίος κοινωνικός φιλελευθερισμός είναι η στήριξη των ατομικών πρωτοβουλειών σε συνδυασμό με τη στήριξη των κοινωνικά ασθενέστερων. Θα ήθελα τώρα να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με την έξοδο από τα μνημόνια. Να δούμε τι σημαίνει η λέξη έξοδος από τα μνημόνια. Έξοδος από τα μνημόνια σημαίνει ότι δεν θα υπογράψουμε ένα καινούργιο MOU στο οποίο θα μας λένε οι ξένοι, οι δανειστές, κάντε αυτό ή κάντε εκείνο. Στην πραγματικότητα οι ξένοι ποτέ δεν είπαν κάντε αυτό ή κάντε εκείνο. Οι ξένοι είπαν πιάστε αυτό ή εκείνο το στόχο. Το πώς θα τον πιάσετε είναι δικό σας θέμα. Κύριε καθηγητά, είναι αλήθεια αυτό? Είναι... Βεβαίως είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν εμπόδισε κανείς την κυβέρνηση να έχει διαλέξει ένα διαφορετικό δρόμο. Ναι. Και θα σας πω και τούτο. Πέστε λοιπόν ότι καταφέρνουμε να μην εμπλακούμε σε δηλαδή μια ο Σόιμπλε δεν μας έλεγε, δεν έλεγε στις κυβερνήσεις κόφτε τις τάξεις. Όχι, δεν έλεγε ο Σόιμπλε. Στο Σαμαρά δεν έλεγε ο Σόιμπλε κόψε τις συντάξεις, κόψε τις συντάξεις. Ακούτε, να πούμε την πραγματικότητα. Ναι, γι' αυτό μιλάμε. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση Σαμαρά έκανε ένα σπουδαίο έργο και ότι κατάφερε να φέρει την Ελλάδα σε ένα σημείο το οποίο ήταν το θετικότερο που θα μπορούσε να έχει πετύχει μια κυβέρνηση τότε υπό τους όρους που λειτουργούσε τότε η κυβέρνηση. Ωστόσο, θα σας πω ότι η Ελλάδα από την αρχή της κρίσης απέτυχε να εμφανίσει ένα εθνικό σχέδιο. Ούτε τότε το εμφάνισε, ούτε στην αρχή της κρίσης, ούτε τώρα το εμφανίζει. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι ότι δεν κατέφεραμε εμείς να παρουσιάσουμε ένα δικό μας σχέδιο και ήρθε ο δανειστής, ο Σόιμπλε δηλαδή, και είπε: Παιδιά, αφού δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα μόνοι σας, θα σας τα πω εγώ. Κάνετε αυτό και αυτό, Θα σας πω τώρα το εξής. Λέμε σήμερα, και λέει ο κύριος Παυλίδης, ότι θα βγούμε από το μνημόνιο. Τι θα πει θα βγούμε από το μνημόνιο? Η Ελλάδα χρειάζεται χρήματα για να ζήσει. Θα τα βρει λοιπόν και θα τα βρει στις αγορές, αλλά θα τα βρει. Ναι. Και εύχομαι να τα βρει εγώ. Αλλά, και θα τα βρει πιστεύω. Αλλά θα τα βρει με ένα επιτόκιο το οποίο είναι δολοφονικό για την οικονομία μας. Διότι άκουσα κυβερνητικούς να είναι υπερήφανοι και να λένε πιάσαμε επιτέλους ένα, το είπαν και στη Βουλή σήμερα, 4,5%. Πράγματι, 4,5% είναι πολύ καλύτερο από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Mm-hmm. Πολύ καλύτερο, δεν το αρνούμε. Είναι όμως εξαιρετικά υψηλό για την Ελλάδα και δεν μπορεί να το αντέξει η Ελλάδα. Διότι μια χώρα που θα δανείζεται με 4,5 και θα έχει ανάπτυξη 1,5 ή 2 ή 2,5 ή και 3 αν τα καταφέρουμε, θα μπαίνει μέσα 1,5 με 2% το χρόνο ή και 2,5. 1,5% θα μπαίνει μέσα. 1,5% θα μπαίνει όταν μέσα. Έχει ανάπτυξη. Όταν έχει ανάπτυξη 2% και δανείστε με 4,5%, 2,5% μπαίνει μέσα. Ναι. Η Ελλάδα λοιπόν για να βγει στις αγορές θα πρέπει να πετύχει ένα επιτόκιο, το οποίο είναι το επιτόκιο που έχουν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 1%, 1,5%. Επιτόκια χαμηλά. Αυτά η Ελλάδα σήμερα δεν μπορεί να τα πετύχει, διότι η οικονομική της κατάσταση. Άρα τι να κάνουμε, να μείνουμε στα μνημόνια? Όχι, πρέπει λοιπόν. Αφού λέτε εσείς λοιπόν ότι δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές, εγώ τώρα ρωτώ που δεν ξέρω. Θα βγούμε στις αγορές. Να μείνουμε λοιπόν στα μνημόνια μέσα, τι να κάνουμε? Κύριε Λιάτσο, θα συμβεί το εξής. Η Ελλάδα θα βγει στις αγορές και θα έχει ένα πολύ υψηλό επιτόκιο. Αυτό που θα έπρεπε να έχει επιτύχει η Ελλάδα είναι να βγει στις αγορές με χαμηλό επιτόκιο. Μα δηλαδή, και ο κύριος Μητσοτάκης, αν δεν κάνω λάθος, θέλει έξοδο από τα μνημόνια. Μα αυτό λέω και εγώ. Ότι θέλουμε όλοι έξοδο, αλλά το θέμα είναι με ποιους όρους. Δηλαδή, το να βγούμε από το μνημόνιο αυτό καθεαυτό έχει νόημα και πρέπει να γίνει υπό τον όρο ότι θα πετύχουμε στις αγορές να έχουμε ένα καλό επιτόκιο. Εάν δεν έχουμε καλό επιτόκιο, στην πραγματικότητα θα έχουμε στην πραγματικότητα de facto παραμείνει μέσα στο μνημόνιο. Διότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε υπογράψει με τους ξένους, χωρίς να το λέμε μνημόνιο, ορισμένες συμφωνίες. Θα μεγαλώνει το χρέος, μας λέτε. Θα μεγαλώνει συνέχεια το χρέος. Θα μεγαλώνει συνέχεια η επιρροή των δανειστών. Αυτό λοιπόν η Ελλάδα σήμερα δεν το έχει ακόμα πετύχει. Μάλιστα. Και η κυβέρνηση σημερινή δεν το καταλαβαίνει. Και όταν ακούω να λέει η κυβέρνηση ότι πετύχαμε τους στόχους και το δημοσιονομικό πλεόνασμα και τους δημοσιονομικούς στόχους. Αλήθεια είναι, πέτυχε τους δημοσιονομικούς, αλλά τους παραπέτυχε. Δηλαδή τους πέτυχε τόσο πολύ, ναι, που δυστυχώς ο ασθενής, ενώ η εγχείρηση πέτυχε,
έτυχε. Λέτε ότι η κοινωνία δηλαδή είναι στο όριο η κοινωνία. Η κοινωνία είναι στο όριο, κύριε Λιάτσο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν φτάσει στο όριο, δεν έχουν πλέον να πληρώσουν τα καθημερινά. Αν κάνετε μία βόλτα στα μαγαζιά στην Αθήνα ή και στην επαρχία, αλλά λέω στην Αθήνα γιατί αυτήν γύριζα αυτές τις μέρες, δεν είχα την ευκαιρία τις τελευταίες εβδομάδες να βγω από την Αθήνα. Και ολοκληρώσαν έχετε την καλοσύνη, ναι. Ολοκληρώσαν. Θα δείτε ότι η αγορά είναι δυστυχώς νεκρή. Όταν λέμε νεκρή, δεν μπαίνει άνθρωπο στα μαγαζιά. Πηγαίνετε αύριο το πρωί μία βόλτα να δείτε τι συμβαίνει. Οι άνθρωποι κλαίνε. Είχαμε θέμα ανάμεσα στον κύριο Κοντονή, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως είπαμε, θα το ξέρετε, τον κύριο Σακελαρίου. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Για το πόθεν είσαι στο δικαστόν, φίλες και φίλοι. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και ζητάει παρέτηση του κύριου Κοντονή. Κύριε καθηγητά, μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά, να καταλάβουμε πώς έχει το θέμα. Κοιτάξτε, όταν ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ναι, που είναι ένα από τα πρώτα πρόσωπα του κράτους και είναι αυτός που προείσταται του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, δηλαδή του πρώτου δικαστηρίου της χώρας, πηγαίνει και κάνει μια δήλωση. Η δήλωσή του έχει πάντοτε ένα εξαιρετικά μεγάλο βάρος και πρέπει να την κοιτάζουμε με πολύ προσοχή. Θυμίζω ότι ο κ. Σακελαρίου έχει επιλεγεί και έχει τοποθετηθεί από την παρούσα κυβέρνηση. Άρα δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται από ένα, αν θέλετε, κίνητρο πολιτικό για να κριτικάρει την κυβέρνηση την παρούσα ή για να κάνει μια εξυπηρέτηση στη Νέα Δημοκρατία. Τι έχει συμβεί με απλά λόγια. Μάλιστα. Ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ναι, και σε μια απόφαση της Ολομέλειας, η οποία είναι 80 σελίδες και την οποία θα παρουσιάσω την Παρασκευή στο σεμινάριο Στασινόπουλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε ότι η απόφαση του Υπουργού για το ποθερέσχες των δικαστών έπασχε συνταγματικά σε δύο σημεία. Έπασχε πρώτον στο ότι η απόφαση δημοσιεύτηκε χωρίς να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που έπρεπε να περιλαμβάνει για να μπορούν οι δικαστές να κάνουν σωστά τη δήλωσή τους. Άρα υπήρχε ένα πρόβλημα στη δημοσίευση, διότι οι κανονιστικές πράξεις πρέπει να δημοσιεύονται με όλα τα βασικά τους στοιχεία. Αν δεν τα έχουν, δεν υπάρχει δημοσίευση. Και δεύτερον, και κυριότερο ακόμα, η απόφαση αυτή, ο νόμος μάλλον ο οποίος είναι η βάση της απόφασης, προέβλεπε ότι ο έλεγχος του πόθεν έσχεσης των δικαστικών θα γίνεται από μια επιτροπή στην οποία η πλειοψηφία ήταν διοικητική και όχι δικαστική. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όταν ο δικαστικός κάνει τη δήλωση του πόθεν έσχεσης, είναι στα χέρια μη δικαστικών να του πούν δεν έχεις κάνει σωστή δήλωση, είσαι παράνομος και σε παραπέμπουμε να υποστείς κυρώσεις από ένα άλλο όργανο στο οποίο θα υπάρχουν δικαστικοί κατά πλειοψηφία, αλλά η παραπομπή γίνεται από όργανο που δεν είναι δικαστικό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχει η εκτελεστική εξουσία, όποια και να είναι, στο χέρι τη δικαστική. Θυμίζω, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, ότι οι δικαστικοί ποτέ δεν είπαν ότι δεν θέλουν έλεγχο ποθεν έσχεσης. Αντίθετα, ο έλεγχος αυτός είναι πολύ παλιό στη χώρα μας. Υπάρχει και εφαρμόζεται από το 1964. Δεν τον έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον έφερε η Νέα Δημοκρατία. Γεωργίου Παπανδρέου, λέτε. Ναι. Τον έφερε το 1964. Δηλαδή είναι έλεγχος που γίνεται. Το 65 ο Γεώργιος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας έλεγχος. Το 65 ο Γεώργιος Παπανδρέου, ναι, μάλιστα. Ήρθε λοιπόν, σε έξω τώρα τη συνέχεια. Αφού έβγαλε αυτή την απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ναι, αντί να πει η διοίκηση, να πει δηλαδή ο Υπουργός αυτό που ήταν απολύτως φυσικό. Εντάξει, παιδιά, θα διορθώσουμε αυτό που λέει το Συμβούλιο Επικρατείας και θα βγάλουμε τη διόρθωση. Την επομένη το πρωί ήρθε και εξέδωσε μία πανομοιότυπη απόφαση με αυτή την οποία είχε ακυρώσει το Συμβούλιο Επικρατείας. Δηλαδή έκανε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που το έλεγε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και εκεί πάνω το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε αναστολή στη νέα απόφαση, γιατί προσευλήθηκε η νέα απόφαση, η οποία θα εκδικαστεί στο μέλλον. Και βγαίνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και καταγγέλει ότι υπάρχουν πιέσεις προς όλες τις πλευρές του Συμβουλίου να συμμορφωθούν οι δικαστές με την κριτική που ασκεί ο Κοντονής σε αυτά τα οποία επιθυμεί ο Κοντονής και όχι σε αυτά που έχει πει η Ολομέλεια. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Θα σας πω τώρα το εξής. Ενώ είναι σε σύσκεψη. Ενώ είναι σε δίκη. Κύριε Φορτσάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Αν επιτρέπετε μια στιγμή, μια στιγμή μόνο και θα ολοκληρώσω. Θέλω να διευκρινίσω ότι το δικαίωμα να κάνουμε κριτική στις αποφάσεις οποιοδήποτε δικαστηρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη. Σωστά. Το έχει ο καθένας και εγώ προσωπικά έχω κάνει πολλές φορές κριτική σαν καθηγητή σε αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων και του Συμβουλίου Επικρατείας. Αλλά όταν το κάνει αυτό ο Υπουργός την ώρα που μία υπόθεση είναι σε εκδίκαση, αυτό αποτελεί θεσμική παρεκτροπή και δεν δικαιούται να το κάνει.